Όπως από τον ίσκιο μπορεί να υπολογίσει κανείς τα σώματα, έτσι και από την τιμωρία που δίνεται για την αμαρτία, μπορεί κανείς κατά κάποιο τρόπο να καταλάβει την κακία της. Επειδή και η τιμωρία είναι σαν ένας ίσκιος της αμαρτίας, από όπου ο καθένας καταλαβαίνει αν το φταίξιμο είναι μικρό ή μεγάλο, λέει ο Άγιος Νικόδημος στην πέμπτη του μελέτη στα πνευματικά γυμνάσματα που αφορά στο θέμα της αμαρτίας και στις τιμωρίες που δόθηκαν για την αμαρτία και εξετάζει σε τρία μέρη και από τρεις απόψεις το θέμα του. Οι τιμωρίες για την αμαρτία που δόθηκαν πρώτον στους αγγέλους, δεύτερον στον Αδάμ και τρίτον στον Ιησού Χριστό, παρότι ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, αλλά τας αμαρτίας ημών ευάσταση. Και λέει ο Άγιος ότι όπως μπορεί να μετρήσει κανείς τα σώματα από τον ίσκιο που κάνουν όταν πέφτει πάνω του το φως, και έτσι και από την τιμωρία που δόθηκε για την αμαρτία, μπορεί κατά κάποιον τρόπο κάποιος να μετρήσει την κακία της. Επειδή και η τιμωρία είναι σαν ένα ίσκιος της αμαρτίας. Και βέβαια, από εδώ μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο, ότι μέσα στην αμαρτία εμπεριέχεται η τιμωρία, όπως κάθε σώμα όταν φωτίζεται αφήνει πίσω του ίσκιο. Έτσι και πίσω από την αμαρτία ακολουθεί η τιμωρία. Πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν, όπως λέει και η Γραφή. Και όσο πιο μεγάλη είναι η τιμωρία, καταλαβαίνει κανείς ότι τόσο και πιο μεγάλη θα είναι και η αντίστοιχη αμαρτία. Υπολόγισε, λέει τώρα, μέτρησε την πρώτη τιμωρία της αμαρτίας που δόθηκε στον αποστάτη έως φόρο, γιατί αυτή είναι η πρώτη αμαρτία, η αμαρτία που έκανε ο έως φόρος και οι σύντροφοί του οι δαίμονες. Δες λοιπόν τι αμαρτία πήραν αυτοί, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και εξέτασε με ακρίβεια ποια κατάσταση είχαν οι δαίμονες πριν αμαρτήσουν και σε ποια κατάσταση έπεσαν, που περιήλθαν αφού αμάρτησαν. Ο Θεός τους δημιούργησε στον ουρανό ως αν τόσες απαρχές των θείων του έργων. Είναι η πρώτη αρχή των έργων του, οι Άγιοι Άγγελοι, και ήσαν γεμάτη σοφία, πρικισμένοι από όλα τα χαρίσματα της Άγιης Φύσεως. Επιτίδει στο να δεχθούν κατά γνώμη τα υπερφυσικά δώρα της Θείας του Χάριτος. Ήτανε κατάλληλοι στο να δεχθούν κατά γνώμη τα υπερφυσικά δώρα της Θείας του Χάριτος. Πρέματα καθαρά, πλουτισμένα με μεγάλη οξύνια, ήσαν τέλειοι, με μεγάλη δύναμη, λαμπροί με μια υπερβολική ωραιότητα, στολισμένοι με τις αγγελοπρεπείς αρετές και με όλα τα αγαθά. Και έτσι όλα αυτά τους είχαν δοθεί για να είναι πάντοτε ευδαίμονες και ευτυχισμένοι, όπως λέγει για αυτούς ο Θεός μέσω του προφήτου Εζεκίηλ, με το πρόσωπο του άρχοντα της Τύρου, όπως ερμηνεύει ο θείος Αυγουστίνος. Εσύ, λέει ο Άγιος Προφήτης Εζεκίηλ, αναφερόμενος εις τον Εωσφόρο, ήσουν αντίγραφο τελειότητος και η κορυφή της ωραιότητος, έσεις ευτυχισμένος, σαν να ήσουν στον παράδεισο του Θεού. Έχεις στολιστεί με κάθε πολύτιμο λίθο. Από την ημέρα που δημιουργήθηκες, σε έβαλα φύλακα όπως το χερού στο Άγιον Όρος. Βρέθηκες ανάμεσα σε ακτινοβόλους πολύτιμους λίθους. Ήσουν τέλειος στη συμπεριφορά σου από την ημέρα που πλάστηκες μέχρι τότε που διέπραξες τα αδικήματα. Και δυστυχώς αυτό έγινε με τον Εωσφόρο. Έπεσε και έχασε όλα αυτά τα υπερφή δώρα που του είχε χαρίσει ο Θεός. Συ αποσφράγισμα ομοιώσεως και στέφανος κάλλους, εν τρυφή του Παραδείσου του Θεού εγεννήθης,
πάντα λίθων Χριστών ενδέδισε. Αφής ημέρας εκτίστης μετά του χερούβ, έθικάσε εν όρη Αγίου Θεού. Εγεννήθησε μέσω λίθων πυρήνων. Εγεννήθης σοι άμωμος εν τες ημέρες σου. Αφής ημέρας σοι εκτίστης, έως ευρέθη τα αδικήματα εν σοι. Και ερμηνεύει ο Άγιος Ιερός Αυγουστίνος αυτό το χωρίο του προφήτου Εζεκιήλ και λέγει ότι αυτό αντιστοιχεί στον διάβολο, στον νεοσφόρο. Και λέγει λοιπόν αυτός ο πατέρας, «Αυτός Κύριε ο πρώτος και έσχατος ληστής, αναφερόμενος στον διάβολο και απευθυνόμενος στον Θεό. Αυτός Κύριε ο πρώτος και έσχατος ληστής, που θέλησε να αρπάξει την δόξα σου, όταν έπεσε σε έπαρση και υπερηφάνεια, έπεσε στο λάκκο του και τον απομάκρυνες από το Άγιον Όρο σου, ανάμεσα από λίθους που καίγονται όπου πορεύεται». Και στο πρωτότυπο λέει ο Ιερός Αυγουστίνος περί του διαβόλου προς τον Θεό, «Αυτός γαρ Κύριε ο πρώτος και έσχατος ληστής, ο βουλευσάμενος αρπάσει την δόξα σου. Ότε θυσιωθείς και επαρθείς, πέπτωκεν εις τον λάκκον αυτού και απέρριψας αυτόν εκ του όρους του Αγίου σου, εκ μέσου και όντων λίθων, όν εν μέσω πορεύεται». Και ο θείος Ιερώνυμος αυτά τα λόγια του προφήτου Εζεκίηλ τα ενώσει εκεί αυτός για τον νεοσφόρο. Και ο θείος Αμβρόσιος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος. Και ο προρηθής Ιερός Αυγουστίνος, πυρήνους λίθους, τους οποίους αναφέρει ο προφήτης Εζεκίηλ, ως πυρήνους λίθους εννόησε τους αγγέλους, οι οποίοι είναι πύρινοι, διότι καταφλέγονται από τον Θείο Έρωτα. Και τι έκανε ο Θεός όταν έπεσε ο νεοσφόρος, απεμάκρυνε τον νεοσφόρο από τους πυρήνους λίθους, εν μέσω των οποίων επορεύεται. Δηλαδή έπεσε ο νεοσφόρος και έχασε τη θέση του που είχε ανάμεσα στους άλλους αγγέλους. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος και λέγει, «Αλλά ποια ανταμοιβή ανταπέδωσαν στον κτίστη τους οι τόσο ευεργετηθέντες άγγελοι που δέχτηκαν τέτοια υπερφή δώρα από τον Θεό. Ένα πλήθος από αυτούς, με αρχηγό τον νεοσφόρο, μη θέλοντας να υποτάσσονται στον Θεό, αποστάτησαν. Και την ελευθερία του αυτεξουσίου που τους έδωσε ο Θεός για να τον υπηρετούν και να τον δουλεύουν με αξιομισθία, να είναι άξιοι του μισθού τους, γιατί θα υπηρετούσαν τον Θεό όχι αναγκαστικά, όπως και τώρα, δεν τον υπηρετούν αναγκαστικά, αλλά ελεύθερα και αυτεξούσια. Κάποιοι όμως έκαναν κακή χρήση της ελευθερίας και του αυτεξουσίου τους. Τη χρησιμοποίησαν εναντίον του θεϊκού θελήματος και αυτοί έπεσαν. Και σκέψου τώρα πόσο μεγάλο κακό είναι το να βγει κανείς από τον δρόμο του τελικού σκοπού του και να αμαρτήσει βαριά εις τον Θεό, διότι ο Θεός, μη υποφέροντας την αχαριστία αυτή και την ανυποταξία των δαιμόνων, τους εγκρέμισε όλους μαζί στην Άβυσσο». Πώς το λέγει ο Άγιος Ιούδας στην καθολική του επιστολή, «και αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξίωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους, ο Κύριος τους έχει φυλάξει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά, για να δικαστούν την μεγάλη μέρα της κρίσεως. Αγγέλους τέτοιους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον, εις κρίσιν μεγάλης ημέρας, δεσμής αηδίης, υπό Ζώφων τετήρηκε. Με αιώνια δεσμά τους έχει φυλάξει στο σκοτάδι, για να δικαστούν τη μεγάλη μέρα της κρίσεως». Και αυτή η τιμωρία που τους επιβλήθηκε έχει τρία φοβερά και τρομερά χαρακτηριστικά.
έγινε γρήγορα, σύντομα, χωρίς καθυστέρηση δηλαδή. Πρώτον, χαρακτηριστικό. Δεύτερον, έγινε καθολική. Ήτανε πλήρης και τελεία και καθολική η τιμωρία. Και τρίτον, ήταν μεγάλη τιμωρία. Και ας δούμε το πρώτο. Έγινε γρήγορα, αμέσως. Αμέσως όταν έβαλαν στο νου τους, στο μυαλό τους, ένα μόνον υπερήφανο και αποφασιστικό λογισμό, οι αποστάτες αυτοί οι άγγελοι, χωρίς να τους δώσει καιρό ή βοήθεια για να μετανοήσουν, τους άφησε να πέσουν από τον ουρανό στην αιώνια φωτιά. Με περισσότερη βία και ταχύτητα από ότι πέφτουν τα αστροπελέκια, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος. Έβλεπα, λέει, τον Σατανά ως αστραπή να πέφτει από τον ουρανό. Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Αυτή η τιμωρία έγινε καθολική, ήταν καθολική. Διότι από το τόσο αναρρύθμιτο πλήθος που ήταν οι αποστάτες άγγελοι, ο Θεός δεν έκανε εξαίρεση σε κανέναν. Αν υποθετικά μιλώντας τιμωρούσε μόνο τον νεοσφόρο ή αν τιμωρούσε μόνο το 1/10 από εκείνο το πλήθος των πραγματικά πολύ υψηλών πνευμάτων, όπως συνηθίζεται για τους αποστάτες στρατιώτες, αυτή η τιμωρία των λίγων θα ήταν μια απόδειξη δικαιοσύνης και αρκετή για να συνετίσει όλους τους ανθρώπους που θέλουν να αμαρτάνουν εναντίον του Θεοθελήματος. Τώρα όμως δεν έγινε έτσι, αλλά όλοι τιμωρήθηκαν. Σκέψου λοιπόν, αγαπητέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, τι είδους απόδειξη είναι αυτή η καταδίκη που έκανε ο Θεός σε όλους αυτούς τους πονηρούς αγγέλους. Διότι δεν σκέφτηκε καθόλου ούτε την ευγένειά τους, ούτε τη σοφία τους, ούτε τον σχεδόν άπειρο αριθμό τους, ούτε τα καλά και τις δοξολογίες που μπορούσαν να του κάνουν εάν μετανούσαν, ούτε τα άπειρα κακά που πρόκειται να προξενήσουν στους ανθρώπους, μένοντες αποστάτες. Τέλος πάντων, αυτή η τιμωρία των δαιμόνων ήταν καθολική και εκτός από καθολική, είχε και ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Ήταν και μεγάλη, διότι έχασαν όχι μερικά, αλλά όλα τα υπερφυσικά χαρίσματα της χάριτος που μπορούσαν να λάβουν και βρήκαν μια μεγάλη ταρυποβία στην καταδίκη τους αυτή, χωρίς να έχουν ελπίδα να ελευθερωθούν ποτέ, ποτέ. Διότι λέει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι οι δαίμονες, καθώς έπεσαν, ήρθαν σε απόγνωση και απελπίστηκαν. Και ο Θείος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ορίζει ότι εκείνο που είναι στους ανθρώπους ο θάνατος, αυτό είναι στους αγγέλους η πτώση. Μετά την έκπτωση, μετά την πτώση, δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια. Όπως ακριβώς για τους ανθρώπους, μετά τον θάνατο. Μετά γάρ την έκπτωση, ουκ έστειν αυτής μετάνοια. Ως περουδέ της ανθρώπης, μετά τον θάνατο. Δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος στον Άδη, αφού πεθάνει. Το ίδιο και οι άγγελοι, από τη στιγμή που έπεσαν, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Και αυτό το ίδιο λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Και μάλιστα λέει, τόπος μετανοίας δεν δόθηκε στους δαίμονες, αφού έκαναν τον άνθρωπο και παρέβηκε την εντολή του Θεού. Μάλιστα δε, τόπος μετανοίας ούκαι δόθη της δαίμωσιν, αφού έκαμαν τον άνθρωπο και παρέβη την εντολή του Θεού. Τότε πλέον εξέπεσαν πλήρως και τελείως από τον Θεό και έχασαν κάθε ελπίδα μετανοίας. Από όλα αυτά τι καταλαβαίνουμε, πόσο φοβερή είναι η αμαρτία, αφού τόσο πολύ μεγάλη τιμωρία έλαβε από τον Θεό, η πρώτη αμαρτία που έγινε εις το σύμπαν η αμαρτία του αιωσφόρου και των συνεργατών του. Και από αυτό καταλαβαίνουμε πως ο Θεός μισεί την αμαρτία. Και γι' αυτό θα πρέπει
να ζούμε με πολλή προσοχή και να αγωνιζόμαστε να μην αμαρτάνουμε, αλλά να ευαριστούμε εις τον Θεό για να αξιωθούμε και τη σωτηρίας. Και στην Θεό θα ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο σε ένα επόμενο Κύριο. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.